Κατάλληλο μόνο για ενήλικους. Έλα, κυρία Τούλα, πες το disclaimer. Disclaimer, παιδί μου, το κλάμερ για τα μαλλιά. Όχι, κυρία Τούλα, αυτό που είπαμε, ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουν τη δίαιτα, πρέπει να είναι άνω το 18 και αυτά που σου είπα πριν. Γιατί μαριτσόντα θα δείξεις το κανάλι, τι θα κάνεις. Κυρία Τούλα, δεν τρέπεσαι λίγο μεγάλη γυναίκα, τι είναι αυτό που λες. Εντάξει, το κατάλαβα τι εννοώ στο κορίτσι μου. Λοιπόν, αυτή τη δίαιτα τη την έχει δώσει ο γιατρός. Αλλά δεν πρέπει να την κάνει κανένας άλλος. Μόνο η Νάνση μπορεί να την κάνει. Γιατί, επειδή την έχει πληρώσει. Καλέ, δεν είπαμε. Για να μην γράφουν από κάτω τι είναι αυτά που τους λέω και ότι απαγορεύεται και τώρα και τώρα και. Αυτά πες, που σου είπα. Τέλος πάντων, άμα την κάνει είναι με δική σου ευθύνη, Άμα γίνει σαν τη φακλάρα του κεραμπά, να μην έρθει να τη δει τα ρέσα από το κορίτσι μου. Άντε, αυτά. Γεια σας. Καλημέρα! Κυριακή για μας σήμερα, για σας Δευτέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν σε εσάς. Εμείς θα βγούμε έξω για φαγητό, ξανά. Δεν έχω κάνει όμως μένω εξόδου, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε προγραμματίσει. Οπότε θα δω τι θα φάω, θα το προσέξω λιγάκι. Τώρα, με ξεφύγουμε και λίγο, δεν πειράζει ρε παιδιά, Κυριακή, να φάτε λιγάκι παραπάνω. Η κυρία Τούλα βρέθηκε, θα σας την έχω τώρα εδώ, να σας πει και αυτοί δύο κουβέντες. Και θα τα πούμε μέσα στη διάρκεια εδώ της ημέρας. Θα με ξαναδείτε. Πείτε μου πώς σας φαίνεται η νέα εικόνα, γιατί σας τραβάω με το καινούριο μου κινητό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, με το έκανε δώρο ο αντρούλης μου. Τον αγαπώ πολύ. Γεια σας κορίτσια, γεια σας, γεια σας. Αχ, αυτό το Snapchat με έβγαλε για μια μέρα. Μάλλον έχει ζηλέψει την επιτυχία μου, δεν εξηγείται αλλιώς. Θα το κοπανίσω το κεφάλι έτσι και το ξανακάνει, αλήθεια σας το λέω. Άντε, εγώ ρεπώ πάλι σήμερα. Πάω με τη φιλενάδα μου να πιω καφέ, γιατί το κορίτσι μου θα διώξω. Αυτή λοιπόν ήταν η Κυριακή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά.